Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ιστορίες με Αγρίους. Λοιπόν, για τα επόμενα 10 λεπτά, όπως σας είπα και πριν, θα ακούσετε απλά μία ιστορία. Μπορείτε να νιώσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου απαντήσετε, να μου πείτε κι εσείς μια ιστορία δικιά σας. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είμαστε ελεύθεροι, οκ? Okay? Okay. Λοιπόν, η σημερινή ιστορία έχει να κάνει με την έννοια του misfit. Το misfit στα ελληνικά μεταφράζεται απροσάρμοστος. Το οποίο ακούγεται σαν βρισιά, δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου. Είναι το να μην ταιριάζεις κάπου. Έχετε νιώσει ότι δεν ταιριάζετε κάπου, ρε παιδί μου? Ωραία. Οι misfit συνήθως, ρε παιδί μου, πάντα προσπαθούν να ταιριάξουν εν τέλει, οκ? Okay? Και κάνουν περίεργα πράγματα για να το καταφέρουν αυτό. Έχετε κάνει περίεργα πράγματα για να ταιριάξετε? Ωραία. Ένα χειροκρότημα από όσοι το έχουν κάνει. Θα μου πεις ένα. Κάτι περίεργο που έχεις κάνει για να ταιριάξεις. Ένας από τους δυο σας. Πες εσύ, ναι. Ήσουν σε μια παρέα στο γυμνάσιο. Ναι. Εννοείς ήσουν και σε γυμνάσιο. Ναι. Να τα διευκρινίζεις αυτά τα πράγματα. Και τους λέω, έχω καραμέλες, θέλετε να έρθετε λίγο? Για πες. Είχαν ένα παιδί που κάνανε ένα κύκλο. Είχαν ένα παιδί που κάνανε ένα κύκλο. Τον βάζαν στη μέση και τον βάζαν να χορεύει. Τον βάζαν στη μέση να χορεύει. Έπρεπε να κάνεις beatbox και να χορεύεις κάνοντας beatbox. Το παιδί χόρευε και εσύ έκανες beatbox. Έκανες τέτοια. Τι ακριβώς χόρευε αυτό το παιδί, ρε μανάκα? Εγώ στην αρχή σκέφτηκα καλαματιανό, ξέρω εγώ, ήταν. Οκ, okay, σε κάνανε παρέα μετά. Άρα το beatbox δεν λειτουργεί, ωραία. Το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το... Ένα χειροκρότημα, βεβαίως. Προφανώς για να λέω αυτήν την ιστορία για τους misfit, ρε παιδί μου, πάντα μπορώ να σας πω ότι ένιωθα κι εγώ ένας misfit, ρε παιδί μου, σε πολλές πτυχές της ζωής μου. Ξεκινάω με το βασικό ότι εγώ είμαι του 98 γεννημένος και κέρδισα χρονιά στο σχολείο, οπότε πήγαμε τους 97 στο σχολείο. Λοιπόν, αυτό παλιά ήταν νόμιμο. Μπορούσες να σκυπάρεις και να πας πιο γρήγορα σχολείο. Οπότε οι γονείς μου το κάνανε για τον αδερφό μου. Μετά όμως έγινε παράνομο. Και δεν ξέρω πώς το κάνανε και σε μένα. Τώρα, αν κάποιος από το Υπουργείο βλέπει αυτό το βίντεο, καλή τύχη να βρείτε τον πατέρα μου στα αρχίδια. Κρύβεται, είναι όλα καλά. Ο άλλος λόγος, επειδή μου ένιωθα misfit, είναι επειδή εγώ έχω μεγαλώσει στα Βρυλίσια. Okay. Και νομίζω, ξέρετε, όλοι τα Βρυλίσια είναι μια γειτονιά πλουσίων. Εγώ δεν ήμουν πλούσιος. Αντίθετα, ήμουν φτωχός. Δηλαδή, τα άλλα παιδάκια τρώγανε για πρωινό, ρε παιδί μου, σαλάτα με αβοκάντο. Εγώ έτρωγα παντόφλα. Και ξεκινάμε από πολύ νωρίς, ρε παιδί μου. Εγώ πήγα νηπιαγωγείο και πρώτη δημοτικού στην Εράσμιο. Okay. Επειδή είχαμε Πασόκ. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγω όμως, επειδή τελειώσαν τα λεφτά προφανώς, και πήγα σε σχολείο σε δημόσιο, στα Βρυλίσια. Okay, εκεί η μετάβαση ήταν πολύ δύσκολη, ρε παιδί μου, σε πολλές πτυχές. Γιατί ένα παιδάκι δεν καταλαβαίνει ότι λόγω λεφτών γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, από τις πρώτες αναμνήσεις, η Εράσμιος είναι ελληνογερμανικό σχολείο. Okay, οπότε οι ξένες γλώσσες για εμάς ήταν τα γερμανικά. Στα δημόσια είναι τα αγγλικά προφανώς. Και θυμάμαι να ακούω την καθηγήτρια να λέει, παιδάκια, πώς είναι το ένα, και σκέφτομαι εγώ, eins. Και λένε όλα τα παιδάκια, one. Και λέω, ούτε να μιλήσει δεν μπορεί η πλέμπα εδώ πέρα. Το θέμα ήταν ότι πήγα σχολείο στα Βρυλίσια, ρε παιδί μου, και εν τέλει εγώ ήμουνα η πλέμπα. Και θυμάμαι ένα συμμαθητή μου, ας το πούμε για να πω το όνομά του, ο Νάσος, με ταφ. Από τις πρώτες αναμνήσεις στο σχολείο, ρε παιδί μου, να με κοιτάει έτσι. Μαλάκα, τρίτη δημοτικού παιδί και είχε μαστεράρει το... You peasant. Οπότε περνάω τρίτη, τετάρτη και πέμπτη δημοτικού, ρε παιδί μου, μόνος μου. Ήμουν ένα παιδάκι μόνος στο προάβλιο με μία τυρόπιτα, μία θρυμπίτ και ένα ιστήρο δάκινο.
για 3 ολόκληρα χρόνια. Σαν τα σφάκ, λοιπόν. Και δημιουργούνται 2 απορίες εδώ πέρα, ρε φίλε. Αρχικά, πώς δεν είμαι διαβητικός. Και δεύτερον, πώς δεν είμαι school shooter. 2 fun fact για το δημοτικό, ρε παιδί μου. Στην 6η δημοτικού έρχεται ένα νέο παιδάκι, ο Περικλής. Okay. Ο οποίος ήταν προφανώς ο νέος του σχολείου. Επίσης ήταν από την Πετρούπολη. Επίσης είναι ο κολλητός μου εδώ και 20 χρόνια. Πρώτη γυμνασίου, περνάω στο ίδιο θρανείο με ένα παιδί, ρε παιδί μου, που μου έμαθε τι είναι η κωμωδία. Είχε πάρα πολύ χιούμορ, ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Μου έμαθε, ρε παιδί μου, τι σημαίνει αστείο. Αυτό το παιδί λέγεται Νάσος. Πώς το έφερε εδώ ο μάστερας, λοιπόν. Περνάμε στο γυμνάσιο. Το υπόλοιπο γυμνάσιο το πέρασα στο θρανείο. Πάλι με έναν μίσφιτ, προφανώς. Τον καπετάνιο, θα τον πούμε έτσι, οκ. Okay. Ο καπετάνιος ήταν έτσι αλυτάκος. Επίσης, ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν του λέγανε πολλές μαλακίες γιατί έδινε κάτι φάπες. Επίσης, ήταν μισός Ιταλός. Επίσης, είναι ο κολλητός μου για 20 χρόνια. Και περνάμε στο λύκειο. Πρώτη λυκείου, παίρνω υποτροφία από το μπάσκετ. Και πάω πάλι σε ιδιωτικό σχολείο. Δεν μπορώ να πω. Μπορώ να σου πω μετά, δεν μπορώ να πω on camera. Αν δεν το πω on camera και να βάλω beep και να ψάχνω εντόλιο. Απογοήτευση στα αρχίδια μας τελικά. Και προφανώς και εκεί στο ιδιωτικό είμαι πάλι misfit, ρε παιδί μου, γιατί είμαι και ο πιο μικρός και ο πιο φτωχός. Ωραία. Είχα τους μπασκετικούς, βέβαια, κύριε παιδί μου, που κάναμε κάπως παρέα και κάπως έστρωσε η φάση. Αλλά γενικά η παρέα που επέλεξα να κάνω ήταν κάτι misfits, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι τύποι και γαμάτα παιδιά για μένα, ρε παιδί μου. Απλά ήταν, ξέρεις, λίγο αλητεία, λίγο ναρκωτικά. Εγώ δεν έκανα, όχι. Όχι, δεν έκανα, όντως. Και fun fact, είχε πάρει ένας καθηγητής που ήξερε τη μάνα μου τηλέφωνο, την είχε πάρει και της λέει: Να προσέχετε λίγο το Χρήστο, γιατί κάνει παρέα έτσι, με κάποιους περίεργους. Μην μπλέξει. Είμαι σφασί, μαλάκα. Είναι η μόνη που με καταλαβαίνουν στο σχολείο, ρε. Γενικά, μην πηγαίνετε τα παιδιά στα ιδιωτικά όσα λεφτά για να έχετε, γιατί δεν είναι άλλη φάση. Πολύ περίεργη. Λοιπόν, και πάμε στην όντως ιστορία, ρε παιδί μου, που θέλω να σας πω. Είμαι 10 χρονών και είμαι στο χωριό μου. Οκ. Okay. Τι. Όχι, σας είπα αυτό το background για να ξέρετε τη ζωή μου. Και ξαφνικά. Κάνουμε teleport και κάνω spawn στο χωριό μου. Λοιπόν, στο χωριό μου τα παιδάκια, ρε παιδί μου, πάλι ήμουν ο μικρότερος στο χωριό μου, οκ, okay, προφανώς. Τον παππού μου τον λέγανε στο παρατσούκλι Κολοκύθα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εμένα με λέγανε σπόρο. Γαμίζει τη ζωή γενικά. Ήμουνα πάλι ο μικρότερος και είχαν ένα χόμπι τα παιδιά του χωριού, ρε παιδί μου. Πηγαίνανε στο σχολείο, αράζαμε όλοι μαζί στο σχολείο. Το σχολείο ήταν σε ένα ύψωμα και από κάτω πέρναγε ο κεντρικός, ρε παιδί μου, ο κεντρικός δρόμος που ενώνει όλη την Αργολίδα μετά. Και καθόντουσαν εκεί πέρα και πετάγανε πέτρες στα αμάξια. Ναι, είναι περίεργο, αλλά δεν είχαν πολλές επιλογές στο χωριό γενικά. Ή αυτό, ή θυσίες και σατανισμός. Το οποίο το είχαν κάνει και αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ας την αφήσουμε. Και εντάξει, μην φανταστείτε, πετραδάκια πετάγανε, ρε παιδί μου, έτσι χαλικάκια και τέτοια, δεν κάνανε κάτι τρομερό. Εγώ, ρε παιδί μου, ως μικρό παιδί, ως misfit, ήθελα κάπως να ταιριάξω με αυτό, ρε παιδί μου, ξέρεις. Ήθελα να πάρω την επιβεβαίωση των μεγαλύτερων, δεν ήθελα να είμαι misfit, οκ. Okay. Τι γίνεται τώρα. Εγώ, σαν 10 χρόνων παιδί, δεν μπορούσα πολύ εύκολα με μαθηματική ακρίβεια να υπολογίσω τη μάζα και τον όγκο ενός αντικειμένου. Ήμουν όμως πάρα πολύ καλός στο να υπολογίζω την κύρτωση που κάνει ένα αντικείμενο όταν κάνει ελεύθερη πτώση από το χέρι μου. Οπότε σηκώνω μια πέτρα και την πετάω σε ένα αμάξι. Κύρτωση. Καλή. Μάζα και όγκος. Καθόλου καλή. Και αυτό προφανώς έχει ως αποτέλεσμα να πετυχαίνω ένα αμάξι με μια πολύ μεγάλη πέτρα και να του βαθουλώνω όλο το καπό. Αλλά επειδή είμαι και ο πιο μεγάλος γκαντέμις που υπάρχει παγκοσμίως, ο μαν κατεβαίνει και αρχίζει να με βρίζει στα γερμανικά. Ήταν τουρίστας πρώτη φορά στην Ελλάδα και του λέω αρχικά να σου πω κάτι. Δεν είναι Eins Mulico, είναι One Mulico.
Και τότε, παιδιά, η ζωή μου έδωσε μία από τις μεγαλύτερες σφαλιάρες στην ιστορία. Και όταν λέω ζωή, εννοώ η μάνα μου. Παιδιά, αυτή η σφαλιάρα συζητιέται ακόμα στο χωριό μου. Αλήθεια, σας λέω, άμα πάτε στο χωριό μου για τον Χρήστο τον Πέτρο, τον ξέρεις. Ναι, αυτός που φάει τη σφαλιάρα, τη μάνα του, ρε. Αλλά επειδή ήμουν και λίγο τυχερός, επειδή το χωριό μου είχε φάει φουλ πακέτο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίζει τη συζήτηση γιατί την έφαγε τη σφαλιάρα. Και είναι στη φάση, γιατί είχε πετάξει μια πέτρα σε έναν κολογερμαναρά. Οπότε. Και. αυτή η ιστορία δεν καταλήγει κάπου. Μην περιμένετε, ρε παιδί μου, κάποιο έτσι πόρισμα μεγάλο ή κάποιο έτσι ένα συμπέρασμα για τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Απλά η ζωή πολλές φορές έχει σαν μίσφιτ, ρε παιδί μου, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσεις σε πολλά πράγματα στη ζωή, γιατί η ίδια η ζωή σε ρωτάει συνέχεια τι είσαι. Okay. Τι είσαι, ρε παιδί μου, είσαι πρώτο θρανείο ή τελευταίο θρανείο. Okay. Είσαι γαλαρία ή είσαι μαθητής. Και μετά αρχίζει να δυσκολεύει λίγο αυτό, ρε παιδί μου, γιατί μετά σε ρωτάει και άλλα πράγματα, τύπου είσαι επιτυχημένος ή περιθώριο. Είσαι άντρας ή γυναίκα. Είσαι gay ή straight. Είσαι καλός ή κακός. Και πραγματικά δεν ξέρω την απάντηση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις αυτή την απάντηση. Μπορεί να μην ξέρω τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Ξέρω ένα πράγμα και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είμαι κωμικός. Okay. Okay. Είμαι κωμικός και κάνω αυτή τη δουλειά. Και ξέρετε τι δεν θα έκανα ποτέ. Beatbox για να με δεχτούν τα παιδιά. Ευχαριστώ, αυτή ήταν η ιστορία. Δεν φεύγω, μην αγχώνεστε. Πώς τον γάμισε έτσι, ρε. Πίνω λίγο νεράκι και συνεχίζουμε. Περνάτε καλά μέχρι τώρα.